Θέλω λίγο να δούμε ένα βίντεο με αυτόν τον περίφημο αφρό, με τους αφρούς εδώ, πληθυντικό πρέπει να χρησιμοποιήσω, με τους οποίους γέμισαν παραλίες της Κρήτης, περιοχές, μεταξύ αυτών και στην Κάτω Ζάκρο και στο Φόδελε. Ένα φαινόμενο το οποίο έχει καταγραφεί, το οποίο εικόνες έχουν κάνει το γύρο της Ελλάδας, βέβαια και το σχετικό βίντεο κυκλοφορεί στα μέσα, στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και θέλω να πάμε λίγο στην κυρία Στέλλα Ψαρά, τη Διευθύντρια Ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ, βιολόγος βέβαια και ωκεανογράφος, με ειδικότητα στην οικολογία του φυτοπλανκτού, προκειμένου να αναλύσουμε και να μας εξηγήσει λίγο το συγκεκριμένο φαινόμενο, την πορεία του και αν για κάποιο λόγο, κυρία Ψαρά, την καλησπέρα μου, πρέπει να μας ανησυχεί. Καλησπέρα. Με ακούτε? Σας ακούμε, βέβαια. Συνεχίστε την ερώτησή σας. Εάν θα πρέπει να μας ανησυχεί η εκδήλωση του συγκεκριμένου φαινομένου και βέβαια να μας εξηγήσετε τους λόγους τους βασικούς για τους οποίους εκδηλώθηκε. Ωραία, κοιτάξτε, καταρχήν θα έλεγα ότι έχουμε ούτως ή άλλως πάρα πολλά πράγματα να μας ανησυχεί. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι το μείζον, γιατί πραγματικά ζούμε σε μια πολύ ταραγμένη εποχή και ασταθή. Αυτό είναι πράγματι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο και σχετίζεται με το ιδιαίτερο φαινόμενο που προηγήθηκε, που ήταν η πολύ αυξημένη βροχόπτωση, πολύ μεγάλος όγκος νερού που έπεσε τις προηγούμενες μέρες. Είχαμε βέβαια ένα ανάλογο φαινόμενο και βλέπουμε ότι αυτά που παλιότερα θεωρούσαμε ως ακραία φαινόμενα τώρα συμβαίνουν όλο και πιο τακτικά. Είχαμε ένα ανάλογο φαινόμενο πριν από 2 χρόνια, θυμάστε πάλι, που είχαμε πλημμύρες και σε διαφορετικές περιοχές βέβαια. Πράγματι το νερό ήταν πάρα πολύ που έπεσε και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πόνοι λάσπες που κατέληξαν στη θάλασσα. Έγινε λοιπόν ένας βίος εμπλουτισμός στη θάλασσα, δηλαδή είναι σαν να ρίξαμε λίπασμα στη θάλασσα με όλο αυτό το οποίο κουβαλάει η λάσπη και τα φερτά υλικά και ακόμα και πραγματικά θρεπτικά συστατικά από το χώμα, τα οποία όταν φτάσουν στη θάλασσα και διαλύονται στο νερό, τότε μπορεί να προκαλέσουν την εκρηκτική αύξηση μικροοργανισμών, οι οποίοι είναι αυτοί που υπάρχουν ούτως ή άλλως μέσα στο νερό, το πλανκτό, φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, στους οποίους στηρίζεται και η ζωή στη θάλασσα φυσικά και είναι αυτοί που παράγουν και το οξυγόνο το οποίο αναπνέουμε. Το 50% του οξυγόνου, της παγκόσμιας ποσότητας οξυγόνου που έχουμε στον πλανήτη, παράγεται από το πλανκτό στη θάλασσα. Άρα αυτοί οι οργανισμοί υπάρχουν ούτως ή άλλως μέσα στο νερό. Ναι. Συμβαίνει λοιπόν όταν έχουμε ένα έντονο εμπλουτισμό στο θαλάσσιο οικοσύστημα από θρεπτικά συστατικά, κάποιοι από αυτούς, γιατί είναι χιλιάδες τα διαφορετικά είδη που υπάρχουν, κάποιοι από αυτούς τρελαίνονται σε εισαγωγικά και αναπτύσσονται υπέρμετρα. Και αυτή η υπέρμετρη ανάπτυξη γίνεται μια έκρηξη, ας πούμε, πληθυσμιακή. Στη φάση που αυτή η πληθυσμιακή έκρηξη αρχίζει και καταραίει, έχουμε απελευθερώνονται στο περιβάλλον πάρα πολλές ουσίες που είναι οργανικές ουσίες που είναι το προϊόν του μεταβολισμού των κυττάρων αυτών, οι οποίες έχουν μέσα πρωτεΐνες, έχουν πολλούς σακχαρίτες. Οι πρωτεΐνες, αν σκεφτείτε και το αυγό το οποίο όταν χτυπάμε το ασπράδι αφρίζει, οι πρωτεΐνες έχουν την ιδιότητα να αφρίζουν όταν τις χτυπήσουμε και έτσι όταν διαλύονται στο νερό αυτές οι ποσότητες πρωτεϊνών από εκατομμύρια μικροοργανισμούς, με τον κυματισμό γίνεται αυτός ο αφρισμός. Τώρα αν πρέπει να μας ανησυχεί, κοιτάξτε, σας είπα, δεν νομίζω ότι είναι το πιο ανησυχητικό το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μέρες και αυτή την περίοδο στην Ελλάδα και τέλος πάντων στην Κρήτη ειδικά. Έχω την αίσθηση, παρόλο που έχουμε πάρει δείγματα, αλλά δεν έχουμε προλάβει ακόμα να τα αναλύσουμε, ότι θα πρέπει αυτό να οφείλεται σε μια συγκεκριμένη ομάδα, σε συγκεκριμένα είδη φυτοπλανκτονικών οργανισμών, τα οποία δεν είναι τοξικά, δηλαδή δεν απελευθερώνουν τοξίνες στο περιβάλλον. Σίγουρα οτιδήποτε είναι υπερβολικό δημιουργεί κάποια προβλήματα τοπικά στο οικοσύστημα. Αλλά αυτό είδαμε ότι περιορίζεται στην ακτή, εκεί δηλαδή που έχουμε τις λεκάνες απορροής, εκεί δηλαδή που είχαμε την εκβολή του μεγαλύτερου όγκου αυτής της λάσπης. Και δεν είναι τυχαίο ότι είδαμε έντονους αφρούς και στην Αμμισό, όπου υπάρχει ένα ποταμάκι εκεί. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες, αν συνεχίσει η κακοκαιρία και με τον κυματισμό, αυτό το υλικό θα διαλυθεί. Θα διαλυθεί, θα απορροφηθεί με κάποιο τρόπο? Θα διαλυθεί μέσα στο περιβάλλον και θα απορροφηθεί, ναι.
Μάλιστα. Αυτό εικάζω. Μάλιστα, εγώ στέκομαι σε αυτό που είπατε, ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε δυσκολότερες καταστάσεις και σίγουρα δεν πρέπει να μας ανησυχεί στο βαθμό που κάποιους τους ανησύχησε αυτή η εκδήλωση του φαινομένου, μας το εξηγήσατε αναλυτικά. Ναι. Κοιτάξτε, παρόλα αυτά, επειδή θα πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα και η μεγάλη εικόνα η οποία σχετίζεται αυτό που βιώνουμε σήμερα και όχι μόνο με το συγκεκριμένο γεγονός, βιώνουμε μια υβριδική συνθήκη που είναι το αποτέλεσμα τόσο της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της παρέμβασης του ανθρώπου. Είναι και τα δύο μαζί. Αυτό που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή, το κομμάτι που αφορά την κλιματική αλλαγή, είναι η συχνότερη εμφάνιση τέτοιων φαινομένων καιρικών. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πολύ σπάνιο παλιότερα, πλέον έχει αρχίσει να γίνεται κανονικότητα. Δηλαδή έτσι όπως εξελίχθονται τα τελευταία χρόνια, αυτό που παρατηρούμε όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και παγκόσμια, δείτε τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, στην Ισπανία, φέτος, στη Γαλλία. Αυτό λοιπόν που παλιά ήταν σπάνιο, πλέον θα είναι κανονικό. Και φοβάμαι ότι θα φτάσουμε σε μια συνθήκη που θα πηγαίνουμε από καύσωνα σε πυρκαγιά και από πυρκαγιά σε πλημμύρα. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο, συγγνώμη σας διακόπτω, αν κρύβει κινδύνους η επιλογή κάποιου να βουτήξει στη θάλασσα υπό αυτές τις συνθήκες, δηλαδή αν έρθει σε επαφή με αυτούς τους αφρούς, έχουμε απάντηση πάνω σε αυτό? Θα είχαμε μία ασφαλή απάντηση αν είχαμε πραγματικά κάνει την ανάλυση και αν μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και δυστυχώς η προσέγγιση είναι ευκαιριακή και περιστασιακή. Από το 2015 έχουμε προσπαθήσει και έχουμε υποβάλει προτάσεις και στην περιφέρεια ώστε να χρηματοδοτηθεί μία παρακολούθηση, ένα πρόγραμμα monitoring των ακτών της Κρήτης, όπου θα μπορούσαμε εγκαίρως και πριν την εμφάνιση των φαινομένων να έχουμε μία εικόνα. Αυτό δεν μπορεί να γίνεται ευκαιριακά όταν συμβεί το φαινόμενο, να τρέχουμε να δούμε τι είναι αυτό. Χρειάζεται να μπορούμε να το παρακολουθήσουμε συστηματικά και για ένα βάθος χρόνου τουλάχιστον ενός έτους. Κυρία... Αυτό θα μας είχε δώσει κάποιες ενδείξεις, τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν τις έχουμε. Μάλιστα. Κυρία Ψαρά, να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.